Εξ αρχής τοποθετηθήκαμε με ειλικρίνεια οι βουλευτές του ΚΚΕ ότι το σχέδιο νόμου που μας κουνάτε σαν δείγμα προοδευτισμού δεν αφορά την κοινωνική αναγνώριση των ομόφυλων ζευγαριών να διαλέγουν μια μορφή συμβίωσης και έτσι να ρυθμίζονται κάποιες μεταξύ τους προσωπικές, οικονομικές, κοινωνικές και άλλες σχέσεις. Ούτε αφορά στην ανάγκη να σπάσει η κοινωνική προκατάληψη σε βάρος τους, που μπορεί να δυσκολεύει την επιλογή τους στη συμβίωση ή να έχουν δυσκολίες να βρουν σπίτι ή να προσληφθούν σε δουλειά και ούτω καθεξής. Αντίθετα, διευκόλυνε ομοφοβικά σύνδρομα και ρατσισμό που εμείς τα καταδικάζουμε. Το νομοσχέδιο λοιπόν θεσμοθετεί πολιτικό γάμο για ομόφυλα ζευγάρια προκειμένου να τους αναγνωριστεί η κοινή γονική ευθύνη, τεκνοποίηση ή τεκνοθεσία που δεν καλύπτονται σήμερα με το σύμφωνο συμβίωσης. Συνεπώς, πολιτικός γάμος και γονική ευθύνη πάνε αγκαλιά. Και μην υποκρίνεστε, κύριοι της κυβέρνησης, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο δεν αναφέρει πουθενά τεκνοποίηση ή τεκνοθεσία. Κοροϊδεύετε όπως κοροϊδέψατε και τους αγρότες. Και επίσης, μόνο το 18 των χωρών παγκοσμίως το αναγνωρίζουν. Όμως, η κοινή γονική ευθύνη ομόφυλων ζευγαριών μπορεί να προκύψει κυρίως με την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Είναι η εξέλιξη της επιστήμης για τα υπογόνιμα ζευγάρια. Ωστόσο, έχει φέρει με τραγικό τρόπο στο προσκήνιο το απόστημα που δημιουργεί η εμπορευματοποίηση της αναπαραγωγικής διαδικασίας και τις σοβαρές παρενέργειες που προκαλεί η αξιοποίηση των επιστημονικών κατακτήσεων με κριτήριο το κέρδος, παράνομο αλλά και νόμιμο. Τραγικό παράδειγμα στα Χανιά, που μέσα από την ιστοσελίδα ισχυρίζεται ότι η συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική πραγματοποιεί το όνειρό σας για απόκτηση παιδιού εδώ και 25 χρόνια. Η πραγματικότητα όμως αποδείχθηκε πολύ διαφορετική. Οι γυναίκες έπεσαν θύματα στιγνής εκμετάλλευσης καθώς αναγκάστηκαν να οικειοφορήσουν και να γεννήσουν σε συνθήκες εργασιακής εκμετάλλευσης και ομοιρίας έναντι αμοιβής μερικών χιλιάδων ευρώ. Ζευγάρια που επιθυμούσαν ένα παιδί οδηγήθηκαν να πληρώσουν αδρά όχι μόνο για τις ιατρικές διαδικασίες, αλλά και για τις υποστηρικτικές ενέργειες της δημιουργίας πλαστών, δικαιολογητικών και δικαστικών αποφάσεων, της παραποίησης εγγράφων, της κατάρτισης εικονικών συμφωνιών συμβίωσης, ακόμα και της εξεύρεσης εικονικών συζύγων επιπληρωμή. Τελικά, να πόση δωρεά ο Αρίων και η παρένθετη μητρότητα μετατρέπονται από πράξεις αλτρουισμού σε οικονομική συναλλαγή. Μπορείς λοιπόν να κλείσεις τα μάτια απέναντι στη μετατροπή του ίδιου του παιδιού σε εμπόρευμα που παραγγέλνεται και αγοράζεται. Συνεπώς, εμπορευματοποιείται η διαδικασία της τεκνοθεσίας και της τεκνοποίησης με τη μορφή εμπορευματοποίησης του γυναικείου σώματος και εκμετάλλευσης της γυναίκας, αλλά και του εμπορίου οαρίων. Θύματα κυρίως ευάλωτες γυναίκες, μετανάστριες, γυναίκες που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, μέχρι και αγγελίες για παρένθετες γυναίκες ή για δότριες οαρίων κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Ωστόσο, το παιδί έχει το δικαίωμα να βιώσει το ανθρώπινο χαρακτηριστικό της αμφίπλευρης σχέσης μητρότητας-πατρότητας. Οι νόμοι που θεσπίζονται πρέπει να υποβοηθούν αυτό το δικαίωμα και όχι να το ανατρέπουν, και εσείς το ανατρέπετε. Και μη λέτε ότι ενδιαφέρεστε για την προστασία του παιδιού. Ξεχάσατε την εκπαιδευτικό στη Σαντορίνη που έπαιρνε μαζί στο σχολείο το αγοράκι της 20 μηνών
γιατί το κράτος δεν τις εξασφάλιζε, βρε φωνηπιακό σταθμό δωρεάν, και ο μισθός μόλις έφτανε το ενίκιο. Γι' αυτό είναι προκλητικές οι αναφορές της κυβέρνησης ότι προωθεί με αυτό το νομοσχέδιο την εμπέδωση της ισότητας και τη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς διακρίσεις. Οι ανισότητες όχι απλά ζουν και βασιλεύουν, αλλά θεριεύουν στη βάση της βάρβαρης ταξικής πολιτικής που εμπορευματοποιεί και ιδιωτικοποιεί κάθε λαϊκή ανάγκη. Ουσιαστικά η κυβέρνηση διασφαλίζει το δικαίωμα πλούσιων ζευγαριών να αποκτήσουν παιδιά, δηλαδή ζευγάρια με οικονομική δυνατότητα, να προσφύγουν στην εμπορική παρένθετη μητρότητα ή να προχωρήσουν σε ιδιωτικές υιοθεσίες παιδιών από Ελλάδα και εξωτερικό. Την ίδια στιγμή όμως τα νέα ζευγάρια ζουν στην ανασφάλεια του χαμηλού εισοδήματος, της έλλειψης στέγης, της ακρίβειας, δυσκολεύονται να κάνουν οικογένεια ή να καλύψουν στοιχειώδες ανάγκες του παιδιού από την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, τις τελευταίες δεκαετίες, στο όνομα της ισότητας, βλέπουμε να αφαιρούνται ιστορικές κατακτήσεις, όπως η τάση εξίσωσης ορίων συνταξιοδότησης ανδρών γυναικών, γιατί έτσι επιτάσσουν τα κέρδη του κεφαλαίου. Τα ίσα δικαιώματα αξιοποιούνται λοιπόν σήμερα ως παροπίδες για να κρύψουν τη γιγάντωση των κερδών του κεφαλαίου από την εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος, της ανθρώπινης αναπαραγωγής, αλλά και το επικερδές εμπόριο παιδιών. Στο όνομα πάλι αυτής της ισότητας γκρεμίζονται κοινωνικές κατακτήσεις για να προωθηθεί ο ανορθολογισμός που οδηγεί στην αποσύνδεση του ανθρώπου από κάθε αντικειμενικό προσδιορισμό, φύλο, τάξη κλπ, διευκολύνοντας τη χειραγώγησή του στο πλαίσιο του συστήματος. Δεν είναι κρυφό ότι υπάρχει σχετικό μνημόνιο της αμερικανικής κυβέρνησης με υπογραφή Biden για την προώθηση σε όλες τις χώρες του κόσμου της ατζέντα το ΛΟΑΤΚΙ συμπεριλαμβανομένου του γάμου και τεκνοθεσίας, αλλά και το ΝΑΤΟ, που ευθύνεται για δεκάδες εγκλήματα στην ανθρωπότητα, υπερηφανεύεται πως το 2002 πρώτο αναγνώρισε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Από πού και ως πού αυτός ο υπεριαλιστικός οργανισμός δείχνει τέτοιο ενδιαφέρον? Δεν σας προβληματίζει? Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Τελειώνω λοιπόν. Παρακαλώ. Ότι αποδεικνύεται ότι στην κοινωνία της ταξικής εκμετάλλευσης και των ταξικών διαχωρισμών η ισότητα στον νόμο διονύζει την ανισοτιμία στην πραγματική ζωή. Καμιά αυταπάτη λοιπόν, και ειδικά για αυτούς που βάζουν πλάτη στο ψευτοπροοδευτισμό της ταξικής εκμετάλλευσης. Να, γιατί καταψηφίζουμε.